samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην παράταξή μας. Συνεδρίασε χθες τη συνέχεια του το Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να σας πω ότι θα συνεδριάζει σχεδόν κάθε δύο φορές τουλάχιστον την εβδομάδα. Η εισήγηση του Προέδρου, όπως γνωρίζετε και εσείς από τα ΜΜΕ των Αθηνών, ήταν συγκεκριμένη. Με λίγα λόγια αναφέρθηκε ότι δεν θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός για τις όποτε γίνουν οι εκλογές. Θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος για να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές σε μια διαδικασία συνεδρίου πρώτα, πολιτικού διαλόγου και συνεδρίου, να κουβεντιάσουμε και να επανακαθορίσουμε τους στόχους μας και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Και μετά στη συνέχεια θα υπάρξει και εκλογή προέδρου από τη βάση όπως προβλέπεται από το καταστατικό του κινήματος. Άρα λοιπόν αυτό που είπατε στην αρχή, και θα μου επιτρέψετε μια μικρή διόρθωση, όχι χωρίς τη συμμετοχή αλλά με την ουσιαστική συμμετοχή του Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ προχωράει και εξελίσσεται. Η συμμετοχή έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Η συμμετοχή έχει διάφορες μορφές, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να μην είναι υποψήφιος πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές, αλλά συμμετέχει σοβαρά στην οποιαδήποτε διεργασία της παράταξης. Σαν πρόεδρος τουλάχιστον, μέχρι το Μάιο που θα πάμε στο συνέδριο. Τώρα, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σιγά σιγά το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο? Δεν θα μπορούσα να το πω αυτό. Εμείς εκτιμούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της, είτε όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Έτσι, δεν πρέπει δηλαδή να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές με ανοιχτά και εκκρεμή θέματα της ελληνικής οικονομίας. Να διασφαλίσουμε λοιπόν τα ζητήματα για τα οποία συγκροτήθηκε αυτή η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου και στηρίχθηκε από τα συγκεκριμένα τρία κόμματα, και βεβαίως μετά θα πάμε σε εκλογές. Με χρονικό ορίζοντα των εκλογών? Εννοείται. Εννοώ τι χρονικό ορίζοντα τα έχουν εκλογές? Αυτό που ζητάει είναι Δημοκρατία μέχρι το Πάσχα ή αόριστο? Δεν το γνωρίζουμε αυτό και καλά θα κάνουν, και αν δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Σάμμο. Καλό θα κάνουν όμως οι συνάδελφοι να μην εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, με την έννοια ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Οι ίδιοι δηλαδή ενδεχομένως να μην θέλουν τις εκλογές μετά από κάποιο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ψυχραιμία συνιστώ σε όλους. Καλώς. Σημασία, κύριε Σβαρνιά, έχει ότι η παράταξη το έχει αποδείξει στο παρελθόν, η μεγάλη αυτή δημοκρατική παράταξη το έχει αποδείξει στο παρελθόν, ξέρει να διαφωνούν, ξέρει να διαφωνεί και ξέρει να συμφωνεί. Είμαστε σε μια διεργασία, αυτή τη στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε για τη διαδικασία, γιατί υπάρχει και μια εκκρεμότητα. Αυτό που δεν έχει αποσαφινιστεί μέχρι τώρα, κύριε Σβαρνιά, είναι το κατά πόσο ο υποψήφιος πρωθυπουργός για το ΠΑΣΟΚ, που δεν θα είναι βέβαια ο πρόεδρός του, θα εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από το Εθνικό Συμβούλιο. Η πρότασή μου, η δικιά μου πρόταση είναι να εκλεγεί από το Εθνικό Συμβούλιο, αφού τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας έτσι και αλλιώς είναι και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί μια απερχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα να ορίσει τον επόμενο υποψήφιο πρωθυπουργό. Την δεύτερη άποψη. Και το τρίτο είναι ότι το κόμμα πρέπει να ορίσει, η παράταξη, άρα το ανώτερο όργανο του κόμματος μετά το συνέδριο είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Εκ τούτου λοιπόν, για όλους αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, εγώ θεωρώ ότι τιμή στο κόμμα, τιμή στα μέλη, τα πρωτοπόρα του στελέχη, θα πρέπει να εκφραστεί η ίδια η βάση του κινήματος μέσα από τα όργανα της. Ωραία. Άρα θεωρείτε ότι εκλογές θα έχουμε πριν την ανάδειξη αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ? Δεν κατάλαβα. Εκλογές θα έχουμε πριν την ανάδειξη αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ? Αυτό μισό λεπτό, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ούτε θα έχει ποτέ αρχηγό. Έχει πρόεδρο. Πρόεδρο, τα αρχηγικά κόμματα δεν ξέρω. Στην Ελλάδα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αρχηγικό χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, πρόεδρο. Ναι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βγει μετά τις εκλογές, βεβαίως. Θα βγει μετά τις εκλογές. Άρα βεβαίως. Οι εκλογές έρχονται σε ένα διάστημα μετά πριν από τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει, ο πρόεδρός μας ο σημερινός, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα οδηγήσει την παράταξη σε ένα συνέδριο διαλόγου θέσεων, προτάσεων, εξειδικεύσεων. Και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε και στην εκλογή πρόεδρου. Άρα θα ισχύει αυτό ότι θα υπάρξει μια διαρχία, έτσι? Προς το παρόν δεν θα είναι μόνιμη αυτό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτές είναι οι προτάσεις και εισήγησης του Προέδρου. Για να καταλήξουμε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία. Φαίνεται ότι κάποια στελέχη διαφωνούν με τις προτάσεις του Προέδρου. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου και διεργασίας. Αναζήτησης δηλαδή κοινού σημείου όπου θα συμφωνήσουμε όλοι για τη διαδικασία τουλάχιστον, ώστε να μην την αμφισβητήσει κανείς το αποτέλεσμα.
samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.